Γεια σας βρε παιδιά μου, πώς είστε, τι μου κάνετε, πώς περνάτε, πώς πάει η ζωούλα εδώ όλα ανθυρά. κάνουμε podcast για να μην βαριόμαστε, για να περνάμε ωραία, για να προβληματιζόμαστε, για να γελάμε, θα μπω στο θέμα κατευθείαν, έχω εδώ ένα κορίτσι που έχει ένα σοβαρό ζωτηματάκι να θέσει. Όσα ξέρει η Μαρία, με την υποστήριξη του Κούλβιτ. Αγαπητή Μαρία, παρακολουθώ φανατικά τα podcast σου και εκτιμώ πολύ τη γνώμη σου, γι' αυτό και αποφάσισα να στείλω. Δεν είναι κάποιο προσωπικό μου πρόβλημα, αλλά περισσότερο είναι ένα ερώτημα γενική φύσεω. Κατά πόσο μπορεί να αντέξει το για πάντα, και όχι μόνο αυτό, αλλά κατά πόσο μπορεί να κάνει μια αποκλειστική σχέση με έναν άνθρωπο και να δεσμευτεί ότι δεν θα ερωτευτεί κάποιον άλλον, δεν θα ποθήσει κάποιον άλλον ή ακόμα και να αγαπήσει κάποιον άλλον. Και ακόμα και αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε έναν ιδανικό κόσμο, πόσο μπορεί να κρατήσει. Νιώθω ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό που οι παππούδε και οι γιαγιάδε μα ζούσαν μαζί χαρούμενοι για πολλά χρόνια και ήταν αχώριστοι. Επίση, επειδή έχει αρχίσει να με απασχολεί το ζήτημα τη πολυερωτικότητα, το να έχει δηλαδή σχέσει όχι μόνο σεξουαλική φύσεω με πάνω από ένα άτομο. Πιστεύει ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Αυτοί που το εφαρμόζουν υποστηρίζουν ότι είναι απελευθερωτικό και ότι δεν υπάρχει έννοια τη απιστία και απλά, όπω έχει πολλού φίλου, έχει και πολλού συντρόφου ή ακόμα και δημιουργεί σχέση με τρία άτομα μαζί. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ξέρω είπα πολλά, αλλά είμαι αρκετά προβληματισμένη. Μμ, να φύγει ο χρόνο και να πάει μακριά. Κορίτσι μου, ωραία, θέτεις ένα ερώτημα το οποίο είναι το ερώτημα όλης της γης, όλου του κόσμου. Τι είναι έρωτας, πώς είναι ο έρωτας, πόσο διαρκεί ο έρωτας, αν υπάρχει ένα για πάντα σε αυτή τη ζωή. Τι ωραία που τα βρίσκαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας ας πούμε και ήξερε, θα πάρεις αυτόν τον άντρα ή αυτή τη γυναίκα ή από συνοικέσιο ή από έρωτα ας πούμε και αυτό θα φτάσει μετά να τον θάψεις. Δεν μπορώ να πω ότι ούτε αυτό το καταλαβαίνω εγώ. Αν ρωτά στη δική μου γνώμη, θα είναι λίγο ριζοσπαστική υπό την έννοια ότι δεν το πιστεύω το για πάντα. Πιστεύω το για πάντα στι σχέσει των ανθρώπων, στι σχέσει γενικά, όχι στι ερωτικέ σχέσει. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι φιλικέ σχέσει αντέχουν και μπορούν να ζήσουν για πάντα. Με του ανθρώπου που μεγαλώνει από το σχολείο ή οι παιδικοί φίλοι, με κάποιο ξεσκαρτάρισμα, δεν του κρατάς όλου για όλου στη ζωή. Μπαίνουν και βγαίνουν, διάφοροι άνθρωποι έρχονται, πάνε, γίνεται κάποιο χαμούλη. Αλλά ναι, μπορεί να πει ότι δύο κολλητού του έχω από πάντα κολλητού. Οι τρει κρυοκαναλόγο, αν είσαι τόσο τυχερός. Εγώ, α πούμε, είμαι αρκετά τυχερή. Έχω παιδικές φίλε από τότε που δεν θυμάμαι τον εαυτό μου, γιατί μεγαλώσαμε μαζί. Οι γονεί μα ήταν φίλοι και συνεχίζουμε τώρα να είμαστε φίλε και τα παιδιά μα είναι φίλοι. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο, πολύ λογικό και εντάξει, είναι και τύχη. Βεβαίω είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό που κάνανε παλιά οι παππούδε και οι γιαγιάδε μα, οριακά και οι γονεί μα. Δηλαδή, εμένα οι δικοί μου οι γονεί ήταν πάντα μαζί, δεν υπήρχε τίποτα κτλ. Έχω ακούσει και άλλε περιπτώσει που ήταν λίγο πιο ξεπεταγμένοι, αλλά δεν μπορεί να πει στην εποχή τη γιαγιά να διανοηθεί τα διασυγείο. Νομίζω ότι ήταν ε, δακτυλοδεικτούμενο όλη την Αθήνα. Όχι στο χωριό. Δεν το ζητώ για το χωριό. Μερικέ φορέ νομίζω ότι και τώρα είναι λίγο περίεργο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εποχή που η γυναίκα έκανε μόκο στο σπίτι, ό,τι και αν συνέβαινε, γιατί α πάμε και σε αυτέ τι περιπτώσει, τι λίγο πιο ακραίε. Όχι ότι βαρέθηκα, μωρέ, ότι δεν περνάω καλά. Για διάφορου λόγου, μην του αναλύσουμε, καταλάβατε όλοι τι εννοώ, και πάλι τότε δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γνωρίζει έναν άνθρωπο, τον παντρεύεσαι, τελείωσε. Τον παντρεύεσαι κανονικά. Μόνο το πακετάκι το υπόλοιπο. Ευτυχώ τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Φανταστείτε σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που γίνονται, να συνέβαινε και αυτό. Έχουμε την ελευθερία να μιλήσουμε, να απορρίψουμε, να σηκωθούμε να φύγουμε, και κάποιοι δυσκολεύονται και να το κάνουν. Οπότε έχοντα πει αυτά τα σοβαρά, αυτό το κομμάτι δηλαδή που είναι πάρα πολύ σοβαρό για τη γυναίκα, τι μπορεί να ζει μέσα σε κάποιο σπίτι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που δεν υπάρχει πια αυτή η κουλτούρα και αυτό το ταμπού του δεν χωρίζουν τα ζευγάρια και τι θα πούνε τα παιδιά και τι θα γίνει και από εδώ και από εκεί. Ναι, σαφέστατα είναι πολύ λογική η απορία σου γιατί δεν υπάρχει το για πάντα. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ ο έρωτα στη μορφή που τον φανταζόμαστε εμεί και τον βλέπουμε πάρα πολύ ωραία στις ταινίε, γιατί το λέω κάθε φορά, η ρομαντική κομεντή είναι λίγο. Αχ να το ζήσω κι εγώ, αχ κι εγώ αυτό θέλω, σε όποια ηλικία, όχι μόνο στην εφηβεία και στη δική μου ηλικία, ρομαντική κομεντή θέλω να ζήσω στον έρωτα. Που μου αρέσει να ερωτεύομαι. Και εγώ είμαι ερωτευμένη με τον έρωτα με τον άνθρωπο βλέπουμε. Αλλά με τον έρωτα, σαν ιδέα, εμένα μου κάνει πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει Φοβάμαι να ερωτευτώ πάρα πολύ. Γιατί όταν ερωτεύεσαι, χάνει τον εαυτό σου. Που αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Κάτι δεν πάει καλά. Κοιτάζει αριστερά-δεξιά. Ή έχει κάποια θέματα και τα οποία μα φέρονται χαριτωμένα και στην πορεία. Τι σου βγαίνει. Όταν λοιπόν είσαι πάρα πολύ ερωτευμένο και είσαι σε όλη αυτή την μπάλα μέσα, αγνοεί πάρα πολλά πράγματα. Όσο γνωρίζει τον άλλον, γιατί δεν μπορεί να πει ότι ξέρει έναν άνθρωπο σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια και γύρω στο τέσσερα-πέντε αρχίζει και καταλαβαίνει ακριβώ. Βγαίνει από αυτή τη φουσκάλα, φουσκάλα και όχι φούσκα. Φουσκάλα πονάει όταν σκάει, και αρχίζει και συνειδητοποιεί πράγματα που δεν σ' αρέσουν. ή πράγματα που θεωρούσε αυτό το ωραίο που είναι χαριτωμένο, ότι ξαφνικά δεν το αντέχει και θε να τον κλωτσίσει στα μούτρα των άλλων. Αυτό συμβαίνει πάντα σχεδόν είτε έχει χαριτωμένα που γίνονται όχι χαριτωμένα, είτε δεν έχει. Θα βρει τα αρνητικά του. Γιατί από ένα σημείο και μετά από την πολύ τριβή βγαίνουν αρνητικά. Επίση, μην ξεχνάμε ότι είμαστε Α με τον έναν, Β με τον άλλον. Δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Η συνθήκη αλλάζει. Αλλιώ θα φερθώ εγώ στον Κώστα, αλλιώ θα φερθώ στον Γιώργο. Είμαι διαφορετικό άνθρωπο. Η βάση μου μένει ίδια, σαφέστατα. Αλλά αλλάζω σύμφωνα με τη συνθήκη. Το για πάντα είναι κάτι που εμένα δεν μου έχει τύχει να το δω σε σύγχρονο ζευγάρι. Μου έχει τύχει να δω παντρεμένους με παιδιά, ερωτευμένους ακόμα ή να διεκδικούν ένα στον άλλο ή να ζηλεύουν ένα στον άλλο. Είναι έναν ερωτικά ενεργή και να είναι παντρεμένοι 20 χρόνια, το οποίο είναι από σπάνιο μέχρι δαχτυλοδεικτούμενοι πούμε να τους βγάλουμε σε εκπομπές και να τους προσκυνάμε. Και το υπόλοιπο 98 είναι κάποια συμβατικά ζευγάρια. Τώρα, στα συμβατικά ζευγάρια παίζει και το εξή: Μπορεί να το έχουν βρει πάρα πολύ ωραίο, ότι η σχέση μετά από ένα σημείο περνάει σε επίπεδα. Πώ είναι τα παιχνίδια, τα βιντεοπαιχνίδια τα οποία έχουμε, περνάω την πίστα την πρώτη, που είναι φραουλίτσε και καρδούλε, στη δεύτερη, που είναι λίγο πιο ρεαλισμό, στην τρίτη, τέταρτη, πάει στο σουρεάλ. Μετά από ένα σημείο και μετά αλλάζουν οι πίστε και είναι και πιο επικίνδυνε και πιο δύσκολε. Όταν λοιπόν φτάνει στην πίστα, στην οποία λες Αγαπάω τον άνθρωπο αυτόν, τον έχω από την εφηβεία μου ή τον έχω από το πανεπιστήμιο, έχουν περάσει 20 χρόνια, δεν νιώθω έρωτα με την έννοια του έρωτα να, να τον περιμένω σπίτι να μου κάνει έρωτα, αλλά περισσότερο να μου πει τα νέα από το γραφείο, έναν άνθρωπο τον οποίο μπορώ να τον εμπιστευτώ, είναι η οικογένειά μου, έχουμε κάνει ένα παιδί, τον αγαπάω σαν άνθρωπο, τον σέβομαι. Εκεί μιλάμε για μια άλλη κατάσταση η οποία μπορεί να λέγεται συνάδελφοι, μάνα, γιος, αδέρφια, ξαδέρφια, ερωτικό ζευγάρι δεν το λες αυτό. Αν αυτό το ζευγάρι έχει το θάρρος και αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν σε αυτό το σημείο να μπορέσουν να αλλάξουν τη σχέση τους και να πούνε έχουμε αντίληψη του τι συμβαίνει μεταξύ μας και να μπορούν να κάνουν την ερωτική του ζωή χώρια, χωρί να προσβάλλει ο ένα τον άλλον και αυτό που έχουνε... χωρί ζήλια και τρέλε, εγώ πραγματικά θα κάνω όχι υπόκληση μπαλαρίνα. <κλη> θα πάρω και τα λουλούδια, γιατί πραγματικά θα ήθελα να το δω γιατί αυτό για μένα είναι το πιο λογικό που μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία που ζούμε του τώρα. Γιατί πια τα 50 δεν είναι τα 50 της μαμάς μου ή της γιαγιάς μου. Τα 50 είναι 40 πια και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τώρα αλλάζει ζωή Εγώ ας πούμε δεν είμαι 50 αλλά θα φτάσω όπου να είναι Αποφάσισα εδώ και δύο χρόνια να κάνω ραγδαίες αλλαγές στη ζωή μου Θα έρθει να μου πει κανείς ότι δεν είμαι 25 εκεί είμαι 45 και ότι δεν μπορώ να το κάνω Δεν υπάρχει περίπτωση θα έρθει να μου πει εμένα, συγκεκριμένα κανεί στα 55 μου, αν θέλω να κάνω το γύρο του κόσμου, α πούμε, και τα παρατήσω όλα, ότι μ, άργησα. Γιατί λοιπόν σε μια τέτοια κοινωνία που είμαστε τώρα, να μην μπορούμε να φτιάξουμε τη σχέση με ανθρώπου που δεν θέλουμε να του χάσουμε. Και να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί και να πούμε: Οκ, okay, το κάναμε, ήταν το δικό μα, τελείωσε, έγινε, σ' αγαπώ, μ' αγαπά. Τελειώνει ο έρωτα. Ότι ερωτεύτηκα στα 20 και στα 30 και στα 50, δεν μπορώ, σοβαρολογείται. Και βέβαια γίνεται. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι εγωιστικά αυτό να το φάμε, γιατί δεν θα προκύψει και από του δύο συγχρόνω. Θα πάει ή ο άντρα ή η γυναίκα να το προτείνει. Ε! Και εκεί αρχίζουν, σε μένα ναι, και τι θα πει ο κόσμο, και πώ θα το σηκώσω, χωρί να τον διεκδικήσει ερωτικά των άλλων Αυτό είναι η λεγόμενη κτήση Είναι δικό μου, είναι δικό μου, με δικιά wow, wow, wow. του, εμεί. Όχι. Για να λειτουργήσουν οι σχέσει αυτέ, πρέπει μόνο έτσι. Αλλιώ είναι ξεφτύλα. Το Γίνεται ξεφτύλα και ξεφτυλίζεται μια σχέση χρόνων με παιδιά και 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 Οπότε εμένα αυτό είναι το για πάντα αν με ρωτά. Δεν μου έχει τύχει να φτάσω σε αυτό το σημείο και να θέλω να το κάνω να σου πω την αλήθεια γιατί δεν μου έχει τύχει να υπάρξω με έναν άνθρωπο ο οποίο να τον εκτιμήσω πραγματικά Γι' αυτό και χωρίζει τελικά. Γιατί τον άλλον τον βλέπει και λε δεν είναι αυτό που ήθελα ή δεν αυτό ή δεν κάναμε χωριό, γεια σα. Αλλά να φτάσουμε στο σημείο μια τέτοια σχέση, το πιο σωστό είναι να εξηγηθούν κάποια πράγματα. Αυτό που λες τώρα παρακάτω έχει τύχει και έχω δει και εγώ, ρε παιδί μου, να είμαι ειλικρινή, κάποιε. Ε, σαν ρεαλιτό αυτά. τα οποία αναλύουν όλε αυτή τι σχέσει, τι ε, πολυπρόσωπε. Δηλαδή. Ε, είμαι σε σχέση με τον φίλο μου και άλλη μία φίλη. <laughs> Είμαστε τρεις. Οι δύο άντρες, μια γυναίκα. Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Ανθρώπων που τα, τα έχουν βρει μεταξύ τους. Εγώ δεν μπορώ. Δεν θα μπορούσα. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι απαγορευτικό και δεν κάνει και ανήθικο οτιδήποτε. Γιατί αν τρει άνθρωποι συμφωνούν στο ίδιο πράγμα, όλα επιτρέπονται. Δεν θα ταραχτώ αν δω ένα ζευγάρι το οποίο είναι τριπλέτα. Όταν υπάρχει μία συνεννόηση, οκ, okay, όλα επιτρέπονται. Εγώ δεν είμαι σύμφωνη γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μπερδεύομαι. Στου τρει είναι σχέσει, λένε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Δηλαδή εδώ δεν μπορώ να δώσω λογαριασμό σε ένα, θα δίνω σε δυο. Όχι, δεν θέλω να δίνω σε κανέναν προ το παρόν, μόνη στη σπηλιά μου. Δεν ξέρω αν βρήκες μια λύση σε όλα αυτά που λέω. Θα πάω πολύ ωραία, γιατί εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτά που είπα και ήταν και πολύ ωραίο το θέμα. Μπράβο σου. Θα πάω παρακάτω. Λοιπόν, προχωράω σε κάτι τρίκι. Θέλω τη βοήθειά σας. Κούλβιτ. Cool Επιθυμία για ζωή. Χωρί συντηρητικά και τεχνητά αρώματα. Χωρί προσθήκη ζάχαρη. Χωρί γλουτένη. Με ελάχιστε θερμίδε. Σε τρει υπέροχε γεύσει. Κούλβιτ cool Sport. Με γεύση ανανά, blueberry και passion fruit. Κούλβιτ cool Balance. Με γεύση mango, γουάβα και ακτινίδιο. Κούλβιτ cool Active. Με γεύση πορτοκάλι, κίτρο και άρωμα κουφοξιλιά. Κούλβιτ. Cool Επιθυμία για ζωή. Ένα κορίτσις τη Μακεδονία, λοιπόν, εγώ. 22 πλέον. Και από τα 17 μου, γιατί ήμουν, γιατί χωρίσαμε, με έναν 10 χρόνια μεγαλύτερό μου. Ο οποίο όχι μόνο είναι 10 χρόνια μεγαλύτερό μου, αλλά είναι, προσέξτε το καλά αυτό, ο αδερφός του γαμπρού μου. Δηλαδή του αραβωνιαστικού τη αδερφής μου. Δηλαδή δύο αδέρφια με δύο αδερφές... Λοιπόν, πέντε χρόνια μια σχέση απαγορευμένη και κρυφή, θα έλεγα. Όλα πολύ, όλα στο κόκκινο. Οι γονεί μα δεν ήθελαν να είμαστε μαζί για ευνόητου λόγου. Και ξαφνικά μια μέρα πριν δύο μήνε, χωρίσαμε. Δική του απόφαση προφανώ. Μια και πίστευα πάρα πολύ σε αυτόν, τον έρωτα, καθώ περνούσαν τα χρόνια και πίστευα πλέον ότι στα 31 του, ότι θα το πάρει απόφαση να το ανακοινώσει στου δικού μα ότι είμαστε μαζί. Ένα πολύ καλό σεξ όλα αυτά τα χρόνια, Συνεννοούμασταν πάντα, υπήρχε πάντα συζήτηση κατανόηση, όπω και φυσικά πίστευτη ζήλια τη ακομή φωνέ κλάματα κουλουπού. Δεν έχασα κάτι από τη ζωή μου και σπούδασα και γύρισα και βγήκα και όλα τα έκανα. Και αυτό απλά αποφάσισε να βρει άλλη. Και χωρίσαμε και μου είπε ότι να είναι λόγου. Και στο καπάκι τσουπ εμφανίστηκε με μια άλλη. Μετά από δύο μήνε που έχουμε χωρίσει, μπορώ κάπω να διαχειριστώ αυτά τα νεύρα που υπάρχουν, την εξαλλοσύνη. <laughs> Παρ' όλα αυτά κάπως με πονάει. Ναι, μιλήσαμε σε αυτούς τους δύο μήνες δύο φορές για να βρεθούμε που ποτέ δεν βρεθήκαμε γιατί πάντα πήγαινε στην άλλη. Ενώ μου έλεγε εγώ εσένα αγαπάω και μου λείπεις άσχετα να έχουμε πάρει ο καθένας στο δρόμο του κούλου που μάλιστα να έχω μπερδευτεί λιγάκι τώρα με αυτό εγώ, γιατί δεν ξέρω πώ να τα πω τα δύο αδέρφια που τα φτιάξανε με τα δύο αδέρφια των αδερφών τα αδέρφια. Εν πάση περιπτώσει, είναι τρίκι, είναι μπερδεμένο. Δεν καταλαβαίνω αν είναι κακό, γιατί δεν έχουν κάποια σχέση ούτε ξανχιστία, ούτε ξέ. Δηλαδή, εξανχιστία είναι αυτό, ναι, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι υπάρχει και ονομασία για τα δύο αδέρφια. Δηλαδή, ότι μεταξύ του λέγονται κάπω. Δεν νομίζω ότι είναι απαγορευμένο αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο γιατί ήταν τόσο κρυφό γιατί οι γονείς δεν θέλανε για ποιο λόγο δεν, θέλ, δεν ξέρω αλλά σαφέστατα το γεγονός ότι ήστασταν απαγορευμένοι και κρυφά όλο αυτό το έκανε όπως καταλαβαίνει τούρτα κερασάκι στην τούρτα το, να κρυφτούμε να τρέξουμε στα οικογενειακά τραπέζια να χτυπηθούμε κάτω από τα τραπέζια με τα πόδια να φύγουμε για λίγο σε κάτι δωμάτια. ταινία που δεν μας αφήνουν και δεν μπορούμε και όλο το πάθος και όλη η δυσκολία, όλο αυτό παιδιά και τίποτα να μην συνέβαινε θα πυροδοτούσε κάτι. Όλο αυτό είναι από μόνο του πάρα πολύ δυνατό για να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα και να νομίζετε ότι είστε τρελά ερωτευμένοι ή να νομίζετε ότι θα μείνετε για πάντα μαζί. Λίγο το στο παραμύθι όλο αυτό. Μπορεί και όντω να ήταν. Δεν αντιλέγω. Μπορεί να ήταν πραγματικά. Είδαμε τον αδερφό και η αδερφή είδε τον αδερφό και έπαθε λαλά. Και έρχεται η ώρα που όλο αυτό το πράγμα που έχετε περάσει δύσκολα και που κρυβόσαστε και που κάνετε και που και που με νύχια και με δόντια θέλετε να το κρατήσετε. Και ξαφνικά έρχεται αυτό και σου λέει: Θα σου πω κάτι. Θα να χωρίσουμε. Όχι για κανένα λόγο. Όχι <laughs> επειδή δυσκολεύομαι πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση και με 31 χρόνων άνθρωπο, α πούμε, που πραγματικά δεν καταλαβαίνω την τρεπότα να το πει, δεν ξέρω. Αλλά βρήκα άλλη. Είτε είστε μπατζανάκιδε, είτε είστε πρώτα ξαδέρφια, είτε είστε δύο απολύτω άγνωστοι, αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Ένα από του δύο να ερωτευτεί αλλού. Είναι πολύ πιθανό αυτό το σενάριο και φοριέται πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, Καταλαβαίνω ότι το βαραίνει πάρα πολύ στο κεφάλι σου επειδή υπήρχε όλη αυτή η δυσκολία και η συνενοχή σα στο πώ θα το αντιμετωπίσετε, στο σκόπελο που πρέπει να ξεπεράσετε, στα τι ψέματα θα βρείτε, στου τσακωμόνε με του γονεί. Επίση είναι 31, εσεί 22. Οκ. Okay. Δηλαδή, έχει φάει κάποια νιάτα από τα 17 σου κορίτσι μου, α πούμε, με αυτόν τον άνθρωπο. Τι περίμενε εσύ να γίνει, Αυτό είναι 31, Έχετε κάποια διαφορούλα. Δεν είναι σοβαρή τα 10 χρόνια, δεν είναι κάτι σοβαρό σαν διαφορά. Αλλά να σου πω κάτι, το 17 με το 27 είναι σοβαρή διαφορά που ξεκινήσατε. Περίμενες ότι με αυτόν θα το τερματίσεις, ας πούμε, σε αυτή τη ζωή. Ότι παντρευτείτε κι εσείς. Δηλαδή, όλο το σώμα είμαστε και παντρεμένο. Τι περίμενες. Πραγματικά δεν ξέρω. Γιατί εμένα 17 με 5 χρόνια, 5 χρόνια σχέση είναι μια πολύ ωραία σχέση για να τελειώσει. Δηλαδή μπορεί να ακούγουμε λίγο σκληρή, αλλά είσαι αρκετά μικρή για να θες να συνεχίσεις ας πούμε, την εφηβική σου σχέση να πάει μέχρι τα 30. Δεν θε, είσαι τόσο απόλυτα καλυμμένη και ερωτευμένη με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εγώ νιώθω ότι σου ήρθε λίγο κεραμίδα και ήταν περισσότερο το γεγονό ότι ε, δεν θέλανε οι γονεί. Ότι ήσασταν πιεσμένοι. Επίση το γεγονό ότι αυτό δεν έλεγε: Κάντε μα τη χάρη 31 χρονών, μαντράχαλο να πάρει μια απόφαση, γιατί δεν κάνετε κάτι παράνομο. Δεν είναι κακό αυτό. Θεωρώ, δεν ξέρω αν κάποιο μπορεί να με διαψεύσει αυτό. Δεν βλέπω κάποια συγγένεια εγώ εδώ. Ήταν και σκότα, δηλαδή δεν έκανε τίποτα. Αδιανόητο. Που δεν λέω να κάνει τίποτα, να πάρει κάποια άδεια. Να μην κρύβεστε. Είμαι μεγάλο άντρα. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το έφτιαξε κάπω στο κεφάλι σου και σου στήχησε διπλά. Αλλά να σε ενημερώσω σε όποια περίπτωση ένα χωρισμό πονάει ό,τι και να είναι. Όπω και να έχουν τα πράγματα. Πόσο μάλλον τα ξέρει ότι έχει φάει τη χλαπάτσα γιατί αυτό ερωτεύτηκε άλλη. Και αυτή είναι η αλήθεια τώρα που θα στην πω εγώ και ακούγεται λίγο σκληρή, που συμβαίνει πάρα πολύ στη ζωή. Έχει συμβεί και σε μένα, έχει συμβεί στι καλύτερε οικογένειε, α πούμε να είσαι στη δύσκολη θέση που πρέπει να χωρίσει έναν άνθρωπο τον οποίο κατά βάση τον αγαπά. Και θε να του πει την αλήθεια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πει αυτό το πράγμα, ή να βρεθεί στη θέση του να έρθει ο και να σου κάτι. Να χωρίσουμε και να σου πει και άλλα ντάλα, και μετά να μάθει ότι έχει βρει γκόμενα. Καταλαβαίνω απόλυτα τον πανικό σου και τα νεύρα σου, και ότι θε να του ρίξει δύο γρήγορε τα μούτρα, αλλά αν μπει στη θέση του, θα σου πω ότι ακριβώ το ίδιο θα έκανε και εσύ, θα κρυβόσουν από εδώ, από εκεί, γιατί ερωτεύτηκε κάποιον και μέχρι να βρει τον τρόπο να του το πει, ελπίζω λίγο πιο γενναία από ότι οι άντρε τα λένε σε εμά. Οπότε δεν είναι ακριβώ το τι έκανε. Είναι ο τρόπο. Δεν λέω όλοι έχουμε κάνει το λάθο να υπάρξουμε και με δύο άντρε ή μέχρι να πάρουμε την απόφαση να διαλέξουμε ή οτιδήποτε. Υπάρχει κάποια νεκρά περίοδο που λέει trial. <γίλει> γίνονται. Δεν τα επικροτώ όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι συμβαίνουν. Και δεν είμαι μόνο εγώ η τρελή που έχουν σε μη όλα. Συμβαίνουν συνέχεια. Βλέπω και τα γράμματά σα. Δεν υπάρχει γράμμα το οποίο να μην μου μιλάει για πιστεία. Δεν υπάρχει γράμμα να μην μου λέει και τα τι μου έκανε αυτό. Δεν υπάρχει γράμμα που να μην μιλάει για τον έρωτα πόσο διαρκεί. Είναι πολύ βασικά πράγματα που απασχολούν τον κόσμο αυτά. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, αυτό τώρα. Έγινε. Τι να κάνουμε. Δεν θα τελείωνε έτσι, θα τελειώνει γιουβέτσι. Καταλαβαίνω τη δυσκολία σου στο να το διαχειριστεί. Ό,τι και να ήταν ένα χωρισμό, θα ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί. Είναι θλίψη. Μια συνήθεια η οποία πρέπει ξαφνικά να σταματήσει. Τώρα το ότι σου λέει ότι σε αγαπάει και εγώ πάντα σε αγαπάω και τέτοιο, και αυτό είναι αντρικό έτσι, χαρακτηριστικό, γιατί για κάποιο λόγο οι άντρε έχουν και το άλλο περίεργο βίτσιο. Δεν θέλουν να χωρίσουν μαζί μα σε άσχημη κατάσταση. Θέλουν να είναι και φίλοι. Δηλαδή, δεν θέλουν να έχουν και αυτό το βραχνά ότι υπάρχει κάποια τρελή, γιατί μα λένε και τρελέ από πίσω, η οποία είναι κατάρε. Με χωρίσαμε σαν καλοί παλιοί φίλοι και αυτό και εκείνο όταν δεν του ενδιαφέρει. Εγώ θα σου έλεγα αυτή τη στιγμή: δεν έχω να σου πω κάποια φοβερή συμβουλή για το τι κάνει όταν χωρίζει. Γιατί χλαπάτσε ένα διανόητη. Θα την περάσει, θα κλάψει, θα χτυπηθεί, θα τσαντιστεί, θα θε να τον καρφώσει στα γόνατα κτλ. Αμφιθυμία. Και μετά θα σου περάσει θα σου περάσει. Δεν σου λέω βγες και φλέρτα ρε, το οποίο είναι πάρα πολύ υγιές και λογικό ας πούμε επακόλουθο. Βγες με τις φίλες όχι οπωσδήποτε να βρεις κάποιον να του μπει στο μάτι. Δηλαδή είναι μία μου και μία σου. Έχοντας πει όλα αυτά, κόψε τελείω. Τώρα δεν ξέρω να μαζεύεστε σε οικογενειακά δείπνα και πρέπει αναγκαστικά να είσαι. Μεγάλη κοπέλα είσαι, δικαιολογίε έχει, δεν μπορεί. Στη μία μέρα δεν θα μπορεί ο άλλο την άλλη. Να το χωρίσετε το πράγμα. Ο καθένα σπιτάκι του, παρακαλώ πολύ. Αυτό πρέπει να βρει έναν τρόπο να το αποφύγει και να μην περιμένει εκεί πέρα από ό,τι θα συμβεί αυτό για να τον πάρει πίσω από την άλλη. Άλλο κι αυτό. Μη σου μπει κάτι τέτοιο στο μυαλό. Λάθο, λάθο, μην το κάνει. Κι αυτό δοκιμασμένο, μην το κάνει. Όχι, άστον εκεί. Άστονε. Να είναι καλά. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω, σα ζάλισα. Ακούσατε τη Μαρία Σούλωμου. Στο όσα ξέρει Μαρία, μπορείτε να μου στείλετε τα γράμματά σας στο maria.solomoupapakipo.gr και στο Instagram μου, αν θέλετε, Μαρία Official. Και αν θέλετε να ακούσετε και άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.